χρηματοδότηση, το φάρο της επόμενης μέρας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτό περιλαμβάνει πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία προετοιμάζουν τους υγειονομικούς μας, τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες, το παραϊατρικό προσωπικό τους, τους διασώστες του ΕΚΑΒ, έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες και τις απαιτήσεις της νέας εποχής, και καθώς και τα νέα νοσοκομεία με το κλινικό πρόγραμμα το οποίο γίνονται θα αποτελέσουν, αν θέλετε, τη βάση για τα όπως θα πρέπει να είναι και τα υπόλοιπα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Άρα οι δωρεές δεν είναι μόνο χρήματα, δεν είναι μόνο κτίρια, δεν είναι μόνο εξοπλισμός, αλλά είναι η όθηση που θα μας πάει μπροστά στην επόμενη μέρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εδώ στη Σπάρτη θα υπάρχει ένα νοσοκομείο το οποίο θα είναι εφάμιλο πλέον των καλύτερων νοσοκομείων σε παγκόσμιο επίπεδο που υπάρχουν, με πολύ σημαντικές διαφορές από τα νοσοκομεία που έχουμε στη χώρα μας, δίκλινα δωμάτια, μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια, με όλες τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, έτσι ώστε να έχουμε μια από τα πιο σύγχρονα κτίρια, και με τις δεσμεύσεις τις δικές μας, της ελληνικής πολιτείας, και όσον αφορά συνοδά έργα που θα πρέπει να στηρίξουν το νοσοκομείο αυτό, καθώς και την στελέχωση του νοσοκομείου με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όσο και να είναι ίσως ένα από τα πιο δύσκολα μέρη της προσπάθειας αυτής. Θα ήθελα να πω και κλείνω σχεδόν αυτό, ότι είμαι στις περισσότερες από τις συναντήσεις, είναι η πέμπτη αυτή τη στιγμή συνάντηση που έχουμε, και είναι η πρώτη φορά που πραγματικά βλέπω τόσο κόσμο στη Σπάρτη, και αυτό είναι εξαιρετικό. Σημαίνει ότι η κοινωνία πλέον γίνεται, αναλαμβάνει και αυτή ένα πιο ενεργό ρόλο και πιο ενεργή συμμετοχή στην κατασκευή του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο έχετε δει τους εσκαφείς να κατεδαφίσουν τμήμα του παλιού κτηρίου, οι εργασίες έχουν αρχίσει. Να ευχηθώ και στην εταιρεία της κατεδάφισης και στην κατασκευαστική εταιρεία καλή αρχή και καλές κατασκευές, και να είμαστε on στα χρονοδιαγράμματα που θα είστε, το γνωρίζουμε αυτό, και να προσπαθήσουμε όλοι στην κοινή πλέον προσπάθεια για αυτό που θα είναι κόσμημα για την περιοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Αναφερθήκατε και στις δωρεές της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Γίνεται και μια παράλληλη προσπάθεια και ελπίζουμε στην επόμενη ανοιχτή συνάντηση, στις 6 μήνες από τώρα, να είμαστε σε θέση να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό, αλλά και μέσω διεθνών συνεργασιών που δουλεύουμε με οργανισμούς όπως το Johns Hopkins, το New York Presbyterian, το Memorial Sloan Kettering, να βρούμε τρόπους συνεργασίας που να μπορέσουν να ενισχύσουν ακόμα περαιτέρω το κλινικό προφίλ και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών των νέων νοσοκομείων σε Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή και Σπάρτη. Η Σπάρτη, λόγω της ιδιαιτερότητας της κατασκευής, έχετε δει όλοι ότι πλέον κατεδαφίζεται κομμάτι του υφιστάμενου νοσοκομείου, οπότε είναι το πρώτο έργο που ξεκίνησε ουσιαστικά, και δεν θα ήταν εφικτή όλο αυτό το έργο κατεδάφισης και μετακατάστασης υπηρεσιών, ανακαίνησης χώρων στο υφιστάμενο νοσοκομείο, χωρίς τη συνεργασία των τοπικών φορέων και συγκεκριμένα του νοσοκομείου, τόσο σε επίπεδο διοίκησης, της τεχνικής υπηρεσίας, αλλά και του ίδιου του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Κύριε Παπαγεωργίου, σας οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η συνεργασία μας είναι καθημερινή, έχει αποδειχθεί πλέον ότι είναι αποτελεσματική και προς το βέλη στο συμφέρον του έργου, και θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε και δύο λόγια από εσάς. Ένα μικρόφωνο, παρακαλώ, στην κυρία Παπαγεωργίου. Αλλιώς σας δίνω το δικό μου. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που είπατε νωρίτερα. Να πω ότι στα 3 χρόνια στα οποία έχω την τιμή να υπηρετώ το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τους εργολάβους, με τις εταιρείες που κατά καιρούς ήρθαν. Είχαμε πραγματικά αυτό το οποίο ξεχωρίζω στα 3 αυτά χρόνια, είναι ότι είχαμε απέναντί μας, τόσο εγώ ως διοίκηση, όσο οι εργαζόμενοι, η διοίκηση της ΕΚΤΗΠΕ, όλοι μας, είχαμε ανθρώπους που μας άκουσαν.
ανθρώπους οι οποίοι άκουσαν τους προβληματισμούς μας, συμπεριέλαβαν στο σχεδιασμό τους την ιδιαιτερότητα του φορέα μας, ότι ήταν ένα νοσοκομείο και δίπλα θα ξεκινούσαμε εργασίες που θα δημιουργούσαν διάφορα ζητήματα, και στο μελλοντικό σχεδιασμό, στο μελλοντικό σας σχεδιασμό, πάλι έχετε συμπεριλάβει τις προτάσεις του νοσοκομείου. Αυτό για εμάς, ότι είχαμε συνεργάτες, γιατί για εμάς αποτελέσατε συνεργάτες και ανθρώπους οι οποίοι μας άκουσαν, ήταν, αν θέλετε, ανακουφιστικό σε όλο αυτό το οποίο είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Γιατί για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα που οι πολίτες, οι συμπολίτες μας βλέπουν την κατεδάφιση του νέου νοσοκομείου, του παλιού κτηρίου, του παλιού νοσοκομείου, έχουν προηγηθεί, έχουν υπάρξει πρόδρομος εργασίες 2 ετών με την κατάσταση τμήματων του νοσοκομείου, με τους ασθενείς, τους συνοδούς, τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε όλο αυτό με την υπομονή τους, και φυσικά το μετέπειτα στάδιο, το οποίο είναι η κατεδάφιση ενός μεγάλου μέρους του υφιστάμενου κτηρίου, το οποίο επίσης έχουμε την ανοχή, τη συμμετοχή εργαζομένων, συμπολιτών, ασθενών, συνοδών. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Σας ευχαριστούμε για αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο πραγματικά, επειδή έχω την τιμή να συμμετέχω σε όλο αυτό το οποίο έχετε ετοιμάσει, γνωρίζω αυτό το αποτέλεσμα που θα έχει ο νομός Λακωνίας και κατ' επέκταση όλη η Νότια Πελοπόννησος. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Διοικήτρια, και μέρος των εργασιών που είπατε έγιναν και μέσα στο COVID, το οποίο έκανε το εγχείρημα ακόμα πιο πολύπλοκο για όλους μας, και για εσάς και για εμάς και για την εταιρεία Παλιάν, τότε που συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για ακόμα μια φορά. Θα θέλετε να μας πείτε 2 λόγια. Μπορείτε να τον δώσετε στον κύριο Γιώργο Αγουρίδη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταυροζιάχος και είναι σήμερα μαζί μας. Ο Γιώργος Αγουρίδης ήταν συμμαθητής μου από την Τετάρτη Δημοτικού. Οπότε η σχέση είναι πάρα πολύ παλιά και χαίρομαι που τον βλέπω εδώ και χαίρομαι για τη δουλειά που κάνει για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κύριε Υπουργέ, να ξέρετε ότι είμαστε οι Σπάρτη ευγνώμονες στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και για το υπερσύγχρονο νοσοκομείο που καταλαβαίνω θα χτιστεί με τη νέα υπερσύγχρονη τεχνολογία ξύλου. Και το ίδιο το νοσοκομείο θα αποτελέσει ένα από τα αξιοθέατα του Δήμου Σπάρτης. Θα είναι τόσο ωραίο και από αυτά τα οποία έχω δει και με τέτοια τεχνοτροπία που πραγματικά θα αξίζει για τους φοιτητές αρχιτεκτονικής και τους επισκέπτες στη Σπάρτη να έρχονται όχι σαν ασθενείς, αλλά μόνο και μόνο να το δουν απ' έξω και να το περιεργαστούν. Πραγματικά έχετε βρει τον σπουδαιότερο αρχιτέκτονα του κόσμου για να κάνει αυτή τη δουλειά. Καταλαβαίνω ότι η πολιτεία, η Υπουργέ, θα στηρίξει πλήρως αυτό το εγχείρημα και με την ανάγκη για προσωπικό 5 αστέρων, που ήδη έχει προσωπικό 5 αστέρων, δηλαδή για τρίτο νοσοκομείο, και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά η κυρία Πρόεδρος, είναι πρώτης τάξεως. Σαν δημοτική αρχή, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε το έχουμε κάνει, και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε τον τελευταίο δικό μας μήνα, και είμαι σίγουρος ο Μιχάλης θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να βοηθήσει αυτό το εγχείρημα. Έχουμε κάτσει να καταγράψουμε κάποιους που τα τελευταία 4 χρόνια έχουν ευεργετήσει και ωφελήσει πολύ τη Σπάρτη. Και αυτό θέλω να σας δώσω τον έπαινο δημάρχου για όλα όσα κάνετε, από τη Βυζαντινή Αγιογραφία, τη Βυζαντινή Μουσική, το νέο νοσοκομείο, φυσικά το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο το περιμένουμε κυριολεκτικά πώς και πώς, γιατί το νέο μουσείο φαίνεται να καθυστερεί αρκετά. Λοιπόν, έχετε ακόμη πολλά να προσφέρετε και έχουμε ακόμη πολλά να ζητήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου και καλή επιτυχία στον άκτορα. Να συζητήσουμε κι άλλα λεφτά στο μέλλον. Αυτό εδώ είναι.
Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ και στην ομιλία σας αναφέρατε και τον νέο Δήμαρχο. Κύριε Παγκαλούπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλατε να πείτε δύο λόγια. Εμείς θεωρούμε ότι η συνεργασία μας με την απερχόμενη Δημαρχία θα είναι εξίσου ομαλή και με την δική σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ πέρα. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον σας για το έργο, εκπροσωπώντας μελλοντικά και όλη την κοινότητα της Σπάρτης. Και θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια, αν θα είχατε την καλοσύνη. Κύριε Υπουργέ, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Εκπρόσωπο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σας ευχαριστούμε και είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά που κάνετε για τον τόπο μας. Να είστε σίγουροι ότι η επόμενη Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει την προσπάθεια της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και νομίζω ότι όλοι μαζί θεσμικά θα είμαστε δίπλα σε αυτά που κάνετε. Ένα μπράβο στη Διοικήτρια για το έργο που έχει κάνει στο νοσοκομείο και είναι πολύ υψηλού επίπεδου οι παροχές υγείας που έχουμε. Θα είμαστε απόλυτα δίπλα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και μία, αν επιτρέπετε, επισήμανση. Είναι μια θαυμάσια αφορμή αυτό το νοσοκομείο να επανεξετάσουμε ένα δίκαιο αίτημα που έχουμε. Την απομάκρυνση της νοσηλευτικής σχολής. Ξέρω δεν είναι του παρόντος. Εγώ το βάζω σαν μια πολύ μικρή επισήμανση εκπροσωπώντας τους δημότες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάμε. Κύριε Παγκαλόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι η συνεργασία μας θα συνεχίσει να είναι στενή, καθώς μέσα στους επόμενους μήνες θα πρέπει να ολοκληρωθεί η σύνδεση του νοσοκομείου με κάποια μέσα μεταφοράς με σημεία κοντά στο νοσοκομείο, διότι η όχλευση της κατασκευής θα είναι τέτοια που θα καταστήσουν τέτοιου είδους σύνδεση σημαντική. Καθώς και σε συνεργασία με την περιφέρεια θα πρέπει να δρομολογηθούν να δρομολογηθεί και η κατασκευή ενός εργοταξιακού δρόμου που θα έχει προσβάσει στο νοσοκομείο. Θεωρούμε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να είναι αναυτόρμα συνεργάτη σε αυτές τις προσπάθειες, όπως ευελπιστούμε θα είναι και η κοινότητα της Σπάρτης, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή της για τα 3 περίπου χρόνια που θα διαρκέσει η κατασκευή του νέου νοσοκομείου. Αν μου επιτρέπετε, μιας και αναφέρατε τη νοσηλευτική σχολή, και αν μου επιτρέπετε και εσείς και η Υφυπουργέ, εγώ αυτό που θα ήθελα να καταθέσω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός του νοσοκομείου είναι συγκεκριμένος. Είμαστε προσιλωμένοι στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του υφιστάμενου σχεδίου. Σαν Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και Πρωτοβουλία για την Υγεία, είχαμε κάνει μια πολύ σημαντική και έντονη και επιτακτική προσπάθεια για την παρουσία της νοσηλευτικής σχολής στο νοσοκομείο. Αυτό δεν το κάναμε διότι πιστεύουμε ότι μια κοινότητα είναι πιο σημαντική από την άλλη, αυτή τη Σπάρτη σε σχέση με αυτή τη Τρίπολη. Το κάναμε διότι πιστεύουμε ότι το καινούργιο νοσοκομείο θα δημιουργούσε τις συνθήκες για να μπορέσει η νοσηλευτική σχολή πραγματικά να αναπτύξει ακόμα περισσότερο τις υφιστάμενες δυνατότητες που όντως έχει και εφαρμόζει. Δεν βρήκαμε βικαότα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μπορώ να είμαι αρκετά συγκεκριμένος, διότι η πρόταση ήταν πολύ συγκεκριμένη προς το Πανεπιστήμιο. Και δεν βρήκαμε ευήκαότα στην νοσηλευτική σχολή του Πανεπιστημίου εκείνη την περίοδο. Η αρρωγή της ελληνικής πολιτείας ήταν συγκεκριμένη. Υπήρχε σύμφωνη γνώμη της ελληνικής πολιτείας για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το σχέδιο. Ο κ. Σπαράκης ήταν παρόν, νομίζω, σε μία από τις συναντήσεις αυτές και έζησε εξειδή σώμαση την προσπάθεια που κάναμε πάνω σε αυτό το τομέα. Μία ερώτηση, ίσως, εάν θέλατε προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να δείτε πού είναι αυτό το θέμα. Αλλά όσο αφορά το υφιστάμενο νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε προσιλωμένοι στην υλοποίησή του με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό. Ωραία. Συνεχίζουμε προς το κύριο σκέλος της σημερινής παρουσίασης. Ο κύριος Δούκας αναφέρθηκε στον αρχιτέκτονα του έργου, τον Ρέντζο Πιάνο. Είναι τιμή η συνεργασία μαζί του. Και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε εδώ τον κύριο Όλαφ Ντενόιερ, ο οποίος είναι ο Head Architect του νοσοκομείου, του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συνεργάζεται στενά με το αρχιτεκτονικό γραφείο Betaplan. Έχουμε εδώ μαζί μας και τον κύριο Ιωάννη Βεντουράκη. Θα δώσω το λόγο για μια παρουσίαση, σύντομη παρουσίαση στον Όλαφ. Όπως ξέρετε, το νέο νοσοκομείο Σπάρτης έχει ένα κοινό όραμα που διέπει και το νέο νοσοκομείο στην Κομωτινή, αλλά και το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Βασίζεται σε ένα κοινό όραμα του αρχιτέκτονα, του ιδρύματος, το έχει ασπαστεί πλήρως και η ελληνική πολιτεία.
το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από πίσω να θέσει τον πύχη για τα νοσοκομιακές υποδομές όχι μόνο στην Ελλάδα, όπως είπε και ο κύριος Θεμιστοκλέους, αλλά και διεθνώς. Όλα αυτά δεν έχει μάθει ελληνικά ακόμα. Η παρουσίαση θα είναι στα αγγλικά και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας μετά να κάνουμε όποια μετάφραση είναι απαραίτητη. All of the floor is yours. Thank you. Grazie. Καλησπέρα. And that stops this. I would like to show you a few of the drawings we made in the past, over the past years. And we were waiting and waiting, and finally it is stuck. So we are very happy. Well, we are happy, but also happy for you that this new hospital is starting to come to be built. This is just a quote from Renzo on the screen. These hospitals take care of people and our planet. That's an important thing. I think we tried in the design to make that through. And we'll wait and make it come true. His name is Lorenzo. We work in Genoa, in Italy. This is our office, is our foundation, where we work all day. We are on the sea. We have a beautiful office. We look out over the Mediterranean. So we are kind of related. We are family. We live in a greenhouse. The office is a greenhouse. It's a nice place, and this is inside. We make models. We draw. We meet. These are images of our working space. I'm sure you know the SNFCC in Athens, the building Renzo built for the Niarchos Foundation. And this is our second big project we do for the foundation. And we're working on three hospitals in three different places in Greece. And they are in different places, but they have one theme. They are prototypes for a new hospital, a new way of making hospitals. So, excuse me. One hospital is in Komotini. It's a general hospital. There's a hospital in Thessaloniki, university pediatric hospital, and the hospital here in Sparti. We are all here for together tonight. Three new hospitals, a template for the future. These are sketches Renzo made on the right side of the hospitals, and they look different, but they also are very similar between each other, and they have common elements inside. You can also see the colors in the different layers, which represent the functions in the hospital, and that is actually the template. That's the way these new hospitals, we are trying to make them work. This image you have seen for sure before. This is the Sparti Hospital. This is the site plan with the roof looking down. And the existing hospital in this image has been substituted with a new hospital. There's a new park around it, and everything has been figured out and developed like it should be. But there's still some time for that to go. The hospital in Komotini looks like this. There are two elements, two hospital buildings connected with bridges. And it looks like this, seen from above. So you have like two long elements and the green park around it. The pediatric hospital has also two volumes, but is on a hilly, sloped area, so it's more complex. It's more interesting to see from this point of view. But in the plan, you can recognize the elements we also have in the other hospitals. Asclepion is something which we actually discovered, but. You may already be very familiar with this Greek concept that nature helps healing in the healing process. Of course, if you are feel happy, you also are your healing process is improved. It works better for everything. So we take this on board in the designs for the hospitals. It's very important to have
a green environment around the hospitals, the trees, the park we make around it. It's part of the design. It's not architecture, this is just nature. And we also make healing gardens around the hospital for smell and sound and colors. Again, improving the healing process. And okay, these are little sketches we make for the, specifically for Sparty. We have this incredible opportunity that we make a hospital on this beautiful place in Sparty, and we overlook the whole valley and we look towards Sparty. So the image there at the bottom is actually where you are in front of the hospital, but you look over the valley. Just very quickly, the template, the yellow layer in this drawing is actually the layer for the inpatients, the people who are in the bedrooms where people sleep, where people are treated. So this is the inpatient area where the patients are in their room, but they look out through the window. They sit actually in the middle of the trees because the tree canopy is around the hospital, and then in the middle of the corridor to get, of course, to the different departments. And also from above, we have light coming into this inpatient level. There's an image of the room, so you look out into the green. And these are the plans. This is a double room, two double rooms next to each other. And every room, of course, has their own sanitary services. The second level is the public level, the orange part, which is the level where people arrive. Visitors arrive there, the patients arrive there. This is where we have the reception. We have also outpatients who can visit doctors on a daily basis. This is the public level, and it's very transparent. You can look through, you can always orient yourself. This is what this level is about. And we find this level in all three hospitals. This is a view from the lobby. When you enter, you look through the building to the valley of Sparty. And then the last level is the lower level, which is the clinical level. This is the machine of the hospital. Here we have the operating theaters, the emergency department. Here is where, this is not perfectly public, it is more to treat the patients. This is the critical care, the operating theaters. Everything is happening here. And we get daylight from the sides and sometimes from above. These are the operating theaters. What is interesting in these hospitals is that the operating theaters are not dark spaces with artificial light, but we have the possibility of opening windows and to look outside for the doctors and the nurses who work in the hospital, but also for patients who are being operated, which are not completely put to sleep. They are still half awake or awake, but there's still something to look at. You don't have this terrible clinical environment. It's very good for the patient and also very good for the medical staff, because it helps to avoid fatigue and they just work better. Some images from our office. We work, of course, in our office. We do presentations. You see here on the wall presentations to the client, images of the Sparty Hospital, the model, the images. Renzo sitting on a bench. This is actually a little thing we do in all the rooms, all the inpatient rooms. It's like a bench for the visiting family to sit and to be with their family. The building has a structure made of wood for the structure which is above ground. We like to use, and we want to use, wood for the structure, because the trees grow and they grow back. It renews. If you make it out of steel or concrete, it is something which is not renewable. Using wood is a very good way of renewable construction. And is also very good for seismic problems. It resists much better to seismic and to earthquakes. Here are some images Renzo presenting in Athens a few years ago, the project. On the top right side, a mock-up we did, a prototype of the room, made out of wood. Of course, it's not the real thing, but we are testing
full scale what we are designing. We like that because it's the only way to for us to understand what we are drawing, but also to show to the client that the client can see what we're doing. Because sometimes it's difficult to explain something just with a drawing. And then for the facades, we make really big prototypes. You see this, it's full scale. And we test this, and this is not only for us and the client, but also for the contractor, because the contractor can test if these things are really buildable, if they can do it, or if there are problems. If there are problems, we can adjust, we can improve the project. And of course, Renzo always takes the opportunity here to change the project again. So again, do the drawing again, but okay, he's working on the drawing here, on the mock-up. Of course, the design is sustainable. We are making hospitals for the future, so we need to take care of our planet. This is one of the most important things in the design. We are looking for a LEED Platinum certification, which means that we are making an environmental friendly building. We're trying to get near carbon zero, so not producing carbon. So we are generating our own energy for the hospitals. So we have the photovoltaic cells on the roof. We use geothermal energy. We cannot do it in Sparty. That's a pity, but it's like using the energy out of the ground. We can do it in the other hospitals. And also we make the hospital future ready for the carbon, or sorry, the CO2 emission. All these things are incorporated in the design. Sparty, the Renzo sketch, you see the hill on the left side and going down, stepping down towards the valley. This image is the view from the valley. The building has two inpatient floors, and in the middle the entrance, the lobby. And then the brown part, the podium, is actually the machine of the building, the clinical level, and the sandwich, the part in between, is the public level where the visitors arrive. And you can see it's immersed in green. The good thing about the site in Sparty is that we have already a lot of green around it. So we just have to heal around the hospital to make it complete. So this is the image again. The blue is the photovoltaic roof. The parking place is the Spark parking area at the top. You arrive from the left, from the valley. There's the heliport pad on the left side, and the healing gardens around the hospital itself. The location, this is maybe more familiar, you know much better where the existing hospital is, but it just shows the location. And this is a cut through the hospital, and you can see again the three colors of the different levels of the hospital. How it's divided, and you can see that we go down into the mountain. And the reason why we're making all these vertical levels is because we don't have space to make a flat hospital, which would be easier. But as you know, there is an existing hospital, and we have been worked a lot to make a new hospital without demolishing the whole hospital. We are demolishing a part of the hospital, but keeping the most important functions working in the hospital. And then we build a new hospital. Once the new hospital is ready, the patients and all the functions can move into the new hospital, and then we can demolish the remaining part of the existing hospital and make the parking and make the green part around the hospital. In the left top part, you see the red part is the new hospital. The light blue part is the part which is being demolished at the moment. And the dark blue part is the part which remains for the coming four years until the building is finished, and then that part will also be demolished. This is what you can see from the road below. This would be the new view of the hospital. This just shows the immersive green all around the hospital. And also that this green changes through the season. It's not one color. It changes. It has also flowers. We selected various species of plants to make this Asclepian work
best way possible. This is the entrance to the hospital, the entrance canopy. This is what I showed before, this is the view through the lobby out into the valley. And this is the bird's eye view overseeing the hospital and the valley of Sparti. These were the images I wanted to show you. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζοντας, θα δώσω το λόγο στη κυρία Σίλβερ Τζιλόνι για την έναρξη και το συνδεσμό της παρουσίασης των εργασιών που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και τι προβλέπεται για τα επόμενα 3 χρόνια από κατασκευαστικής άποψης για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα που μόλις μας παρουσίασε όλα. Σίλβερ. Καλησπέρα. Όπως είπε προηγουμένως και όλο, αυτό το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποτελεί τμήμα του προγράμματος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μαζί με το Παιδιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Τα τρία σχεδιάστηκαν με κοινές αρχές και κοινή φιλοσοφία. Το καθένα από αυτά όμως έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Για να φτάσουμε σήμερα εδώ, στην έναρξη της κατασκευής, έχει δουλέψει μια μεγάλη ομάδα μελετητικών γραφείων και εξειδικευμένων συμβούλων, όπως είπαμε, κάτω από την ομπρέλα του Renzo Piano και της RPPW, το Renzo Piano Building Workshop, τους βλέπετε στην οθόνη. Να πούμε μερικά βασικά στοιχεία για την κατασκευή. Το νοσοκομείο θα κατασκευαστεί, όπως είπαμε, στο οικόπεδο που βρίσκεται σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο έχει συνολική επιφάνεια περί τα 45.000 τετραγωνικά. Το ίδιο το νοσοκομείο, το νέο, θα είναι περί τα 22.000 τετραγωνικά. Και στον περιβάλλοντα χώρο, για να επιτευχθεί το ασκληπείο που περιέγραψε προηγουμένως ο Όλαφ, θα φυτευτούν περισσότερα από 600 δέντρα και αρκετές εκατοντάδες μικρότερα φυτά. Λίγα πράγματα για το κλινικό πρόγραμμα. Το νέο νοσοκομείο θα έχει 164 συνολικά κλινικές θέσεις, 8 από τις οποίες θα είναι η μονάδα εντατικής θεραπείας και θα υπάρχουν άλλες 12 θέσεις οι οποίες θα μπορούν μελλοντικά να λειτουργήσουν ως μονάδα αυξημένης φροντίδας, εφόσον υπάρχει αυτή η απαίτηση και η ανάγκη. Προβλέπεται μαιευτικό και γυναικολογικό τμήμα 10 κλινών, 15 κλίνες στη μονάδα της ψυχικής υγείας, κλίνες ημερήσιας νοσηλείας διαφόρων ειδικοτήτων, τμήμα επιγόντων περιστατικών με το υλικοδρόμιό του, εξωτερικά ιατρία με 18 σταθμούς αιμοκάθαρσης, 6 χειρουργικές αίθουσες, μία αίθουσα ενδοσκοπήσεων και μία αίθουσα μικροεπεμβάσεων. Επίσης προβλέπονται πλήρως εξοπλισμένα διαγνωστικά εργαστήρια και όλες οι απαραίτητες υποστηρικτικές λειτουργίες ενός σύγχρονου νοσοκομείου. Πολύ σημαντικό στοιχείο όμως ενός σύγχρονου νοσοκομείου είναι η ένταξη της τεχνολογίας σε αυτό και αυτή επιτυγχάνεται με δύο πράγματα, με δύο στοιχεία πολύ βασικά, τα συστήματα πληροφορικής του νοσοκομείου και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Όσον αφορά τα συστήματα πληροφορικής, οι πυλώνες τους οποίους πατάνε είναι δύο, είναι το σύστημα του ηλεκτροφακελού ασθενούς και το σύστημα του προγραμματισμού των επιχειρησιακών πόρων. Πάνω σε αυτά τα δύο έρχονται και συνδέονται και επικοινωνούν και συλλειτουργούν τα συστήματα διαχείρισης εικόνας, της διαγνωστικής εικόνας, των εργαστηρίων, των φαρμακείων, των χειρουργείων, τα συστήματα πληροφορίας και επικοινωνίας ασθενούς και όλα συνολικά αυτά τα συστήματα πληροφορικής που απαιτούνται σε ένα σύγχρονο νοσοκομείο. Όλα αυτά θα φιλοξενηθούν στο H-Cloud το οποίο αναπτύσσει το Υπουργείο Υγείας. Και η λειτουργία του νοσοκομείου θα ξεκινήσει σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο HIMSS από το επίπεδο 3 με στόχο στα 8 πρώτα χρόνια της λειτουργίας του να φτάσει στο επίπεδο HIMSS 7 της οκταβάθμιας κλίμακας. Η διαδικασία της επιλογής του αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος πληροφορικής του νοσοκομείου, βρίσκεται στο τελικό του στάδιο. Παράλληλα, όσον αφορά τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό,
μια ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων έχει εργαστεί όλο αυτό το διάστημα ώστε να επιλέξει τον κορυφαίο εξοπλισμό για τις ανάγκες του νοσοκομείου, σύμφωνα και με το κλινικό πρόγραμμα. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι το νέο νοσοκομείο της Σπάρτης θα έχει μαγνητικό τρομογράφο 3 Τέσλα, θα έχει τέταρτης γενιάς αξονικό τομογράφο, ψηφιακό αγγιογράφο biplane και ψηφιακό μαστογράφο με δυνατότητα τομοσύνθεσης. Έχουμε προχωρήσει και ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης του εξοπλισμού αυτού. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχει εξασφαλιστεί, επειδή η τεχνολογία στο κομμάτι του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, έχει εξασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί στο νοσοκομείο θα είναι τελευταίας παραγωγής κατά τη στιγμή της παραγγελίας του. Συνολικά, λοιπόν, τα συστήματα πληροφορικής και ο ιατρικός εξοπλισμός συνεργάζονται, επικοινωνούν μεταξύ τους και δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον τόσο για το προσωπικό, το ιατρονοσηλευτικό του νοσοκομείου και τόσο και για τον ασθενή. Εδώ θα πάμε λίγο τώρα να συζητήσουμε για αυτά που έχουν γίνει στο νοσοκομείο της Σπάρτης τα προηγούμενα 2 χρόνια και αυτά που συμβαίνουν τώρα. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, το νέο νοσοκομείο πρόκειται να κατασκευαστεί στο οικόπεδο στο οποίο σήμερα στεγάζεται το υφιστάμενο νοσοκομείο Σπάρτης και ο αρχικός σχεδιασμός του ήταν να παραμείνει το σύνολο του παλιού κτηρίου εντός του οικοπέδου όσο κατασκευάζεται το νέο. Αυτό το βλέπετε στην αριστερή εικόνα με την μαύρη διακεκομένη γραμμή, το περίγραμμα δηλαδή του νέου κτηρίου. Προχωρώντας σε βάθος τη μελέτη, είδαμε ότι αυτή η λύση δημιουργεί διάφορα προβλήματα και όσον αφορά τη γυπνίαση με το νοσοκομείο, αλλά και όσον αφορά την ποιότητα του τελικού έργου. Έτσι, αποφασίστηκε η λύση της κατεδάφισης 2 φάσεων, δηλαδή να προχωρήσουμε σε κατεδάφιση του τμήματος του νότιου πριν την έναρξη της κατασκευής. Αυτό επέτρεψε και στο κτίριο του νέου νοσοκομείου να έρθει πιο κεντροβαρικά στο οικόπεδο, είναι η πράσινη γραμμή που βλέπετε στην κάτωψη. Αλλά για να γίνει αυτό, απαιτήθηκε να μετεγκατασταθούν λειτουργίες του υφιστάμενου νοσοκομείου από το νότιο κτίριο στο βόρειο, έτσι ώστε να μπορέσει αυτό να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του. Με αυτή τη στρατηγική, λοιπόν, το πρόγραμμα της κατασκευής του νέου νοσοκομείου είχε εξισχωρήσει σε 4 φάσεις. Στην πρώτη φάση, τα βλέπετε στη δεξιά πλευρά της οθόνης, κατεδαφίζεται το νότιο κτίριο του υφιστάμενου νοσοκομείου, είναι το κομμάτι με το κίτρινο. Στη δεύτερη φάση γίνεται η κατασκευή του νέου κτιρίου. Μεσολαβεί ένα διάστημα στο οποίο το νοσοκομείο μετακομίζει από το υφιστάμενο κτίριο στο νέο, και όταν η λειτουργία του είναι πλήρως πια στο νέο κτίριο, πάμε στην τρίτη φάση που είναι η κατεδάφιση πλέον του βόρειου τμήματος του παλιού νοσοκομείου και μετά την ολοκλήρωσή της προχωράμε στην ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου, άρα και την τελική παράδοση του έργου. Λοιπόν. Προκειμένου, όπως είπα πριν, να καταφέρουμε να συντηθούν οι λειτουργίες του υφιστάμενου νοσοκομείου μέσα στο βόρειο κτίριο, χρειάστηκε να μετεγκατασταθούν αρκετές από τις λειτουργίες του. Ορισμένες εξ αυτών μεταφέρθηκαν σε χώρους εκτός νοσοκομείου στην πόλη της Σπάρτης, ενώ μέσα στο νοσοκομείο έγινε ένα κατασκευαστικό έργο, το οποίο υλοποιήθηκε από την εταιρεία Μπαλιάν από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2022. Και μετεγκαταστάθηκαν η μονάδα αιμοκάθαρσης, τα χειρουργεία, η κεντρική αποστήρωση, τα εργαστήρια, η κλινική και το ΤΕΠ του COVID, το τμήμα του αξονικού τοπογράφου, τα αρχεία και η κεντρική αποθήκη του νοσοκομείου. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι ήταν ένα έργο πολύ δύσκολο, πολύ κρίσιμο. Έγινε με μια πολύ καλά μελετημένη διαδοχή εργασιών, έτσι ώστε να παραδίδονται τμήματα τμηματικά στο νοσοκομείο, ώστε να απελευθερώνονται χώροι για να κατασκευαστούν τα επόμενα κομμάτια. Ήταν λίγο σαν ένα παιχνίδι τζέγκα. Ευτυχώς με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων του εργολάβου, του εργοδότη και των ασθενών και των εργαζομένων νοσοκομείου του Σπάρτης,
πήγε πάρα πολύ καλά, παραδόθηκε εντός χρονοδιαγράμματος και θεωρούμε ότι ήταν ένα έργο πολύ επιτυχημένο. Μετά το τέλος αυτού, λοιπόν, περάσαμε στη φάση της κατεδάφισης, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023 και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπαλιάνη για να μας πει λίγα περισσότερα πράγματα. Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, οι εργασίες της κατεδάφισης ξεκίνησαν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, αφού δεν είχε προηγηθεί σημαντική προετοιμασία για τον τρόπο με τον οποίο θα γινόντουσαν οι εργασίες κατεδάφισης και αποκομής. Η πρώτη βασική δουλειά ήταν να οργανώσουμε κατάλληλα το εργοτάξιο και να το διαχωρίσουμε από το νοσοκομείο που βρίσκεται σε λειτουργία. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο να μετατραπούν τα δίκτυα των ηλεκτρομηχανολογικών που τροφοδοτούν το νοσοκομείο που παραμείνει σε λειτουργία. Αφού ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαχωρισμός μεταξύ εργοταξίου και νοσοκομείου, ξεκίνησαν οι αποξηλώσεις εσωτερικά των κτηρίων με τρόπο που να εξασφαλίζει το διαχωρισμό των προϊόντων αποξήλωσης και την αποκομιδή τους σε ειδικές μονάδες ανακύκλωσης. Στη συνέχεια, με χρήση ειδικών μηχανημάτων που επιτρέπουν τη σταδιακή και ελεγχόμενη καθαίρεση, ξεκίνησε η κατεδάφιση του φέροντος οργανισμού των κτηρίων από πάνω προς τα κάτω. Ήδη έχει κατεδαφιστεί το πρώτο κτίριο από τα τρία. Ξεκινήσαμε καθερώντας τις πλάκες στο δώμα, τα δοκάρια, τα υποστηλώματα, στη συνέχεια προς τα κάτω και θεωρούμε ότι την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε με τη θεμελίωση του πρώτου κτιρίου. Πρωταρχικός στόχος καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών είναι η ασφάλεια των εργαζομένων και η ελαχιστοποίηση της όχλησης στη λειτουργία του νοσοκομείου. Το έργο ακολουθεί τα περιβαλλοντικά πρότυπα έτσι όπως καθορίζονται από την νομοθεσία και από την πιστοποίηση ΛΥΗ. Το έργο της κατεδάφισης είναι προγραμματισμένο και θα ολοκληρωθεί εντός του Ιανουαρίου του 2024 σύμφωνα με τις συμβατικές προβλέψεις του έργου. Εδώ βλέπετε ένα γενικό πλάνο της εργοταξιακής εγκατάστασης. Με κόκκινο χρώμα είναι τα κτίρια που κατεδαφίζονται. Με πράσινο χρώμα είναι τα κτίρια που παραμένουν σε λειτουργία και θα παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του νέου νοσοκομείου. Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. Υπάρχει ειδική ομάδα μηχανικών που ασχολείται αποκλειστική με την τήρηση των μέτρων της ασφάλειας. Σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια είναι και αυτό έγινε η δεκόνηση μιας μεθοδολογίας για την κατεδάφιση η οποία εγκρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς και ακολουθείται. Εδώ στη φωτογραφία βλέπετε ένα μηχάνημα που χρησιμοποιούμε που το λέμε κράσερ, το οποίο ουσιαστικά έχει τη δυνατότητα και μασάει το σκυρόδεμα για να ελαχιστοποιεί το θόρυβο για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Εδώ στη φωτογραφία αυτή βλέπετε ένα άλλο, ένα καλονάκι που ακούγεται, ωραία. Το οποίο πετάει συνέχεια νερό για να ελαχιστοποιήσουμε πάλι την όχληση. Σημαντικό για το εργοτάξιο ήταν το ότι το περιφράξαμε, έχει 24-ωρη φύλαξη για να μην μπορεί να μπει κανένας άλλος μέσα, κανένας που δεν έχει δουλειά εκεί. Το έχουμε εξοπλίσει με κάμερες, τις παρακολουθούμε ανά πάσα στιγμή. Και όλα εξελίσσονται καλά. Τώρα δίνω το λόγο στη Σίλβια πάλι. Να πω εγώ του Ιδρύματος ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Βαγιάννη, τόσο σε εσάς όσο και στην ομάδα σας. Ήταν ένα πολύ ευαίσθητο έργο που δεν σας κρύβω ότι μας άγχωνε πολύ όταν αποφασίστηκε και έπρεπε να ξεκινήσει όλες αυτές οι εργασίες
τόσο για την ανακαίνιση και την μετακατάσταση χώρων, αλλά και τώρα για την κατεδάφιση που βρίσκεται σε εξέλιξη, για να διασφαλιστεί λιγότερο δυνατή όχληση στο νοσοκομείο, στην καθημερινότητα των ασθενών. Η συνεργασία μαζί σας έχει υπάρξει καθόλου εξαιρετική και δεν θα φτάναμε εδώ που ήμασταν σήμερα σε αυτό το έργο χωρίς εσάς και την ομάδα σας, και εκφράζω όλο το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λέγοντας αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώντας για την αναφορά που κάνατε, κύριε Παπούλια, για τη συνεργασία μας, και να ευχαριστήσω και εγώ από πλευράς μου το Ίδρυμα, τον Project Manager και τους μελετητές για τη συνεργασία που είχαμε ως τώρα. Προσβλέπουμε στην ίδια συνέχεια. Η εταιρεία μας, η AVAX, είναι γενικός εργολάβος ως κύρια δραστηριότητα, αλλά ασχολείται και με τομείς παρεμφερείς με την κατασκευή, όπως οι παραχωρήσεις και οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για αναπτύξεις ακινήτων και επενδύσεις σε άλλες δημόσιες υποδομές. Ως προς την κατασκευή, εδώ πέρα υπάρχει ένας ενδεικτικός κατάλογος έργων τα οποία είτε κατασκευάσαμε είτε κατασκευάζουμε. Ανάμεσα σε αυτά είναι και υποδομές οι οποίες σχετίζονται με την περιοχή, όπως ο Μωρέας και η Ολυμπία Οδός. Και όπως βλέπετε είναι κομμάτι των παραχωρήσεων στις οποίες συμμετέχει ο ομιλός μας. Μία μικρή αναφορά και στις άλλες επενδύσεις, όπως οι μαρίνες, με σημαντικότερη αυτή της Λεμεσού, αλλά και τα ακίνητα, διάφορα από τα οποία κατασκευάζουμε και τώρα. Πάμε τώρα στο έργο. Η σύμβασή μας ξεκίνησε τον Αύγουστο, η κατασκευή από πλευράς μας θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, με βάση και αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Οπότε στην τρέχουσα συγκυρία ασχολούμαστε με εργασίες οι οποίες θα βοηθήσουν την περαιτέρω ορίμανση του έργου, ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν θα έρθει η ώρα να πάρουμε τη σκυτάλη. Εδώ είναι ένα χρονοδιάγραμμα με ενδεικτικές ημερομηνίες για το πώς θα ολοκληρωθεί το έργο. Όπως βλέπετε, η ώρα κατά την οποία θα έχουμε ολοκληρώσει το νέο νοσοκομείο, ώστε να γίνει η μετεκατάσταση των υπαρχόντων δομών, είναι το καλοκαίρι του 2026, και το καλοκαίρι του 2027 θα έχουμε ολοκληρώσει την κατεδάφιση του απολυπόμενου υφιστάμενου νοσοκομείου και την διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, όπως έδειξε προηγουμένως ο αρχιτέκτονας. Να κάνω και εγώ μια αναφορά στο γεγονός ότι ο φέρον οργανισμός είναι ξύλινος και είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση και για εμάς. Εδώ βλέπουμε κάποια σχέδια για τις κατασκευαστικές φάσεις. Πάω αντίστροφα από τον αρχιτέκτονα, από κάτω προς τα πάνω, με την θεμελίωση και είμαστε στο κομμάτι στην κάτω πλευρά του λόγου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, εδώ πέρα, όπου από ένα σημείο και μετά, το αναφέρω κάθε φορά γιατί είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τα αρχιτεκτονικά του κτιρίου που και εμάς μας ιντριγκάρουν ιδιαίτερα, οι κόκκινες γραμμές είναι τα ξύλινα υποστηλώματα. Και πηγαίνοντας προς τα επάνω, θα κάνω και εγώ μια αναφορά στο γεγονός ότι στεγάζεται εν τέλει το κτίριο με μια μεταλλική κατασκευή που στηρίζει φωτοβολταϊκά, τα οποία θα βοηθήσουν στην ενεργειακή επάρκεια, στην ενεργειακή αυτοτέλεια και αυτονομία του έργου, που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας με την οποία σχεδιάστηκε. Έχω να σας δείξω ένα ενδεικτικό οργανόγραμμα του έργου, το οποίο αφορά και στα τρία νοσοκομεία. Θα υπάρχει μία δομή η οποία θα υποστηρίζει και τα τρία εργοτάξια. Και από εκεί που το κρύο γίνεται πιο σκούρο, βλέπουμε την δομή την επιτελική δομή που θα υπάρχει εδώ στην Σπάρτη. Σε μεγάλο βαθμό η ομάδα έχει
ολοκληρωθεί σε ό,τι έχει να κάνει το επιτελικό επίπεδο και γι' αυτό είμαστε και σε θέση ήδη να εργαζόμαστε για το έργο. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι τέτοιου είδους έργα δίνουν πολλές δυνατότητες εργασίας στην τοπική κοινωνία. Στην Θεσσαλονίκη και στην Κομωτινή ήδη προσκαλέσαμε τον κόσμο να εκφράσει το ενδιαφέρον του δίνοντας βιογραφικά σε ανοιχτές συγκεντρώσεις που κάναμε τις προηγούμενες μέρες. Θα ακολουθήσει το ίδιο και στην Καλαμάτα λίγο αργότερα όταν... στην Σπάρτη, στη Σπάρτη. Αν και σήμερα είχα μία επικοινωνία με κάποιον από την Καλαμάτα που με ρώτησε πότε ξεκινάει το έργο στην Σπάρτη, ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι είδους θέσεις θα υπάρχουν. Και είμαι αισιόδοξος ότι η πλειοψηφία θα μπορέσει να πληρωθεί από την περιοχή. Μιας και δεν θα μπούμε σε λεπτομέρεια για τη δικιά μας αλληλουχία εργασιών αυτή τη στιγμή, αλλά σε κάποιο από τις επόμενες συναντήσεις, θέλω να κάνω κάποια αναφορά σε βασικές αρχές που θα διέπουν τη λειτουργία μας κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, ξεκινώντας από τα ζητήματα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας, στα οποία είμαστε διαχρονικά πρωτοπόροι στον κλάδο και διατηρούμε πιστοποιήσεις, κάτι το οποίο για να καταφέρει κανείς πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται, μιας και οι πιστοποιήσεις είναι τακτικά τακτικά σε κρίση. Εδώ είναι κάποιες πλέον πληροφορίες για τις αρχές με βάση τις οποίες οφείλει κανείς να εργαστεί. Και εδώ ένα ενδεικτικό οργανόγραμμα του συγκεκριμένου τμήματος το οποίο θα λειτουργήσει στο εργοτάξιο. Σε συνέχεια του πώς δούλεψαν οι μελετητές, είναι και η δικιά μας δουλειά να υποστηρίξουμε το όραμα του Ιδρύματος ώστε να το έργο αυτό να είναι πρότυπο περιβαλλοντικά και υπάρχουν διάφοροι στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει, πολλοί εκ των οποίων είναι στόχοι του ομίλου μας σε οποιοδήποτε έργο. Όπως το να μην υπάρχουν περιβαλλοντικά ατυχήματα, να ανακυκλώσουμε όσο γίνεται τα απόβλητα και να προστατεύσουμε τους φυσικούς πόρους. Εφόσον τα καταφέρουμε όπως προβλέπουμε, θα συνεχίσουμε την πορεία που ήδη υπάρχει και αναφέρθηκε προηγουμένως, ώστε το έργο να πάρει διαβάθμιση πλάτινου για έργα υγειονομικού χαρακτήρα από το σύστημα LEED, το οποίο θα είναι και το πρώτο του τομέα παγκοσμίως που θα τα καταφέρει. Δύο βασικοί άξονες στους οποίους θα πρέπει να κινηθούμε για να το πετύχουμε αυτό είναι από τη μία να δημιουργήσουμε τέτοιες μεθοδολογίες εργασίας ώστε να προστατεύεται κατά το δυνατόν το περιβάλλον και ο τρόπος με τον οποίο θα προμηθευτούμε τα υλικά τα οποία θα ενσωματωθούν στο έργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μιτζέλη και καλώς ήρθατε και εσείς στο έργο, σαν συμπορευτές. Αυτές οι ανοιχτές συναντήσεις δεν γίνονται μόνο για να ενημερώνουμε από την πλευρά μας, γίνονται και για να ακούμε και από εσάς και κατά τη διάρκεια πολλών αυτών στο παρελθόν είχαμε λάβει εισηγήσεις από το κοινό που στο βαθμό που μπορούσαμε τις εντάξαμε στο σχεδιασμό των νοσοκομείων. Για να είμαστε σε αυτή τη θέση και να μπορούμε να το κάνουμε και πριν ανοίξουμε τη συζήτηση σε ερωτήσεις, σημαίνει ότι οι συνεργάτες μας από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου έπρεπε και θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά για να μπορέσουν να γίνουν τα συνοδά έργα, έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί αρμονικά η κατασκευή του νοσοκομείου. Κύριε Θεμιστοκλέου, ο λόγος σε εσάς για δύο λόγια. Είναι αυτό που αναφέρθηκε στην αρχή. Έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, είναι αποτυπωμένες και στην νομοθεσία η οποία έχει ψηφιστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Από το Υπουργείο Υποδομών είναι η βελτίωση του δρόμου που ανεβαίνει προς το νοσοκομείο και θα έχουν ολοκληρωθεί με βάση τα χρονοδιαγράμματα πριν την ολοκλήρωση του νέου νοσοκομείου. Θα χρειαστούμε τον εργοταξιακό δρόμο να γίνει έτσι ώστε να αποφορτιστεί τώρα το νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Θα είμαστε σε συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφέρεια για να γίνει και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις, τόσο εμείς όσο και οι συνεργάτες μας που υπάρχουν εδώ πέρα. Ρωτάω αν το προσωπικό θα παραμείνει το ίδιο. Προφανώς θα υπάρχουν και προσθέσεις γιατί δυναμώνει το νοσοκομείο και αν είναι πρόημος ο σχεδιασμός ή αν υπάρχουν, έχετε καταλήξει σε αποφάσεις σχετικά με αυτό ή αν το Υπουργείο θα παρέμβει για την ενίσχυση όσο είναι δυνατόν ενισχυθεί. Το προσωπικό του νοσοκομείου που εργάζεται αυτή τη στιγμή θα μεταφερθεί στο νέο νοσοκομείο και από εκεί και πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις δικές μας που αφορούν τον πρώτο χρόνο, τον τρίτο και τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας του νοσοκομείου με προσλήψεις σε προσωπικό. Αυτό θέλω να πω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει από τώρα την προεργασία και παραδείγματος χάρη στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης έχουμε προκηρύξει θέσεις που αφορούν, παρόλο που θα είναι μετά από 3 χρόνια η ολοκλήρωση, και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχει και προκήρυξη θέσεων και για το νοσοκομείο της Σπάρτης και για τη Κομωτινή. Άλλη ερώτηση ή κάποια άλλη. Παρακαλώ, κυρία. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην όμορφη πόλη μας, στη Σπάρτη. Συγχαρητήρια για το έργο σας. Παπαγιανοπούλου Παναγιώτα ονομάζομαι. Είμαι πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Λακωνίας και πρόεδρος του Δήμα Ευρώτα. Και θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Ξέρουμε όλοι ότι στο Λακωνία υπάρχουν 2 νοσοκομεία, είναι και το νοσοκομείο των Μολάων, το οποίο εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό ασθενών από σκάλα τουλάχιστον από Βλαχιώτη και κάτω, μέχρι Νεάπολη, μέχρι Ελαφώνησο και Κύθυρα. Τώρα, επειδή έχει ψηφιστεί αυτός ο νόμος που είπατε, κύριε Υπουργέ, έχετε κάτι στο νου σας πώς θα είναι η σχέση πλέον και λόγω του ότι αυτά τα 2 νοσοκομεία έχουν κοινό οργανισμό. Έχουμε σκεφτεί πώς θα είναι η σχέση του νοσοκομείου των Μολάων, ποια θα είναι η τύχη του τέλος πάντων και τι θα γίνει και με τους εργαζόμενους εκεί, αν υπάρξει κάποια αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ και καλό υπόλοιπο. Δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή που, όσον αφορά την τοπική κοινωνία. Το νοσοκομείο των Μολάων θα συνεχίσει να δουλεύει. Τεχνικές λεπτομέρειες σε ποιον οργανισμό ανοίγει κτλ. Είναι από τώρα διευκρινισμένες, δεν απασχολούν. Το νοσοκομείο των Μολάων παραμένει και συνεχίζει τη λειτουργία του όπως είναι. Νομίζω ότι η κυρία είχατε και άλλη ερώτηση. Απλά αυτό ρώτησα, ότι θα είναι στο δημόσιο φορέα, θα ανήκει στο δημόσιο. Το νέο νοσοκομείο ανήκει στο δημόσιο. Των Μολάων. Θα συνεχίσει να είναι όπως είναι. Και το νοσοκομείο της Σπάρτης θα ανήκει στο δημόσιο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κάποια άλλη ερώτηση. Καλησπέρα. Είμαι η Έλληνα Κιούση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι τοποθετήσεις όλων σας. Θέλω μόνο μία ερώτηση να κάνω. Άμα θα συνεχίσει να είναι στο νέο νοσοκομείο δωρεάν η πρόσβαση των ασθενών, είτε στην νοσηλεία είτε στις επισκέψεις. Ή θα αλλάξει κάτι σε αυτό? Δεν θα αλλάξει κάτι. Ωραία, ευχαριστώ. Περιμένοντας κάποια άλλη ερώτηση, ίσως αξίζει να αναφερθούμε και σε κάποιες εξελίξεις που έχουν γίνει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του νοσοκομείου, τις οποίες ενδεχομένως να μην τις αναφέραμε σαν κάτι το οποίο ήταν στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης που πιστεύουμε ότι οφείλαμε να σας κάνουμε. Οπωσδήποτε το κυρίαρχο θέμα είναι η συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία και το γεγονός ότι πλέον υπάρχει και έχει αρχίσει και η ετοιματική κατεδάφιση του υφιστάμενου νοσοκομείου, καθιστώντας το, όπως είπε και η κυρία Κονιάλη, σαν το πρώτο εκ των 3 νοσοκομείων των οποίων η κατασκευή αρχίζει, έστω μέσω μιας ετοιματικής κατεδάφισης. Τους προηγούμενους 18 μήνες δουλέψαμε αρκετά για να μπορέσει να καθοριστεί όχι μόνο ο σχεδιασμός αρχιτεκτονικός των κατόπιν του νοσοκομείου σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, αλλά και ο καθορισμός του ιατρικού εξοπλισμού. Αυτά είναι μια αρκετά μεγάλη διαδικασία. Έγινε κοινός και για τα 3 νοσοκομεία, φυσικά με τον εκάστοτε εξοπλισμό
που έχει το κάθε νοσοκομείο. Στο παιδιατρικό υπάρχει κάποιο εξοπλισμό ο οποίο είναι ειδικό για το παιδιατρικό, για παράδειγμα, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώ. Μάλιστα, έχουν ολοκληρωθεί και οι σχέσεις των αναδόχων του ιατρικού εξοπλισμού με την κινητή κατασκευάστρια εταιρεία. Οπότε έχει κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα. Αναφερόμαστε ειδικά σε αυτό, διότι μέσα από τις συζητήσεις που κάναμε σε αυτούς τους ανοιχτούς κύκλους συζητήσεων, αλλά και μέσα από τα σχόλια που είχαμε από ιατρικούς συμβούλους που έχουμε εμείς, προχωρήσαμε σε μια σημαντική αναβάθμιση των ιατρικών, του ιατρικού εξοπλισμού και ως εκ των δυνατοτήτων των τριών νοσοκομείων και ειδικά της Σπάρτης. Μαγνητικός το 3-4 δεν υπάρχει σε πάρα πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα, θα υπάρχει στη Σπάρτη. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός, όσο και άλλος εξοπλισμός των νοσοκομείων, πήρε την έγκριση του ιατρικού προσωπικού και κυρία διοικητρία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τόσο εσάς όσο και το ιατρικό προσωπικό όλου του νοσοκομείου. Ήταν μια διαδικασία η οποία κράτησε είχε αρκετή επικοινωνία μεταξύ μας, κράτησε κάποιες μέρες εδώ πέρα και έχουμε διασφαλίσει ότι ο ιατρικός εξοπλισμός που θα προμηθευτεί το νοσοκομείο είναι τουλάχιστον στο επίπεδο που έχει συμφωνηθεί με το ιατρικό προσωπικό και στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερβαίνει αυτό το ελάχιστο επίπεδο. Ο τρόπος με τον οποίο το καταφέραμε αυτό είναι ο εξής. Επειδή υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για τον εξοπλισμό των νοσοκομείων, είχαμε μια αρκετά έντονη διαγωνιστική διαδικασία και όποτε μπορούσαμε σαν οργανισμός, αντί να μειώσουμε την τιμή, εάν μπορούσε κάποια εταιρεία να μας δώσει κάτι καλύτερο, αυτό την καθιστούσε πιο ανταγωνιστική απέναντι μας. Οπότε μέσω αυτής της διαδικασίας καταφέραμε να πάρουμε εξοπλισμό ο οποίος πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες του νοσοκομείου, των γιατρών και των ερωτικών ασθενών. Η διαδικασία που προανέφερα, μέσω της οποίας συζητήσαμε με το ιατρικό προσωπικό, αλλά και η διαδικασία που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, μας βοήθησε να επιτύχουμε κάποιους πόντους στην πιστοποίηση LEED, στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Μιτζάλης. Η πιστοποίηση LEED είναι μια πιστοποίηση που αφορά τον τρόπο που σχεδιάζεις, κατασκευάζεις και τρέχεις ένα νοσοκομείο. Είτε την επιτυχάνεις είτε δεν την επιτυχάνεις. Αν την επιτύχεις, μπορείς να την επιτύχεις σε επίπεδο χάλκινο, ασημένιο, χρυσό ή πλατινένιο. Εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να επιτύχουμε το πλατινένιο επίπεδο και έχουμε συνάψει και ένα MOU, ένα Memorandum of Understanding, ένα έγγραφο κατανόησης με τον μητρικό οργανισμό της LEED, έτσι ώστε πάνω στα νοσοκομεία που κατασκευάζονται εδώ πέρα να δημιουργηθεί μια πειραματική πιστοποίηση, η οποία θα λέγεται Carbon Zero Ready και η οποία δεν έχει γίνει ποτέ σε κανένα κτίριο σε όλο τον κόσμο, όχι απλά μόνο σε νοσοκομεία. Οπότε αυτή η διάσταση ενδεχομένως να καθιστά και το νοσοκομείο της Σπάρτης μαζί με τα άλλα δύο νοσοκομεία σαν μια παγκόσμια πρωτοτυπία αναφορικά με την συμμετοχή του στη δημιουργία μιας πιστοποίησης που αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρχει, αλλά μελλοντικά ενδεχομένως να αποτελεί ένα στάνταρ για όλες τις κατασκευές ανά τον κόσμο. Στα πλαίσια αυτής της πιστοποίησης πάλι, η διαδικασία που κάναμε διαβούλευση με τους γιατρούς, οι συνομιλίες που κάνουμε εδώ πέρα, η επικοινωνία που έχουμε με τη διοίκηση του νοσοκομείου και την ελληνική πολιτεία, μας δώσανε εκ των προτέρων κάποιους πόντους πιστοποίησης, τις οποίες το LEED ονομάζει Community Engagement. Είμαστε τα πρώτα project παγκοσμίως που επιτυχάνουν αυτή την πιστοποίηση. Άρα μια πρωτοπορία έχει ήδη έρθει σε αυτό το τομέα. Ίσως αυτά είναι θέματα που είναι πιο μικρά και πιο κρυμμένα μέσα στο έργο, αλλά θέλουμε να σας τα επικοινωνήσουμε, διότι έχετε συμμετάσχει άμεσα σε αυτή τη διαδικασία και θέλαμε να σας το αναγνωρίσουμε. Και πάνω, να συμπληρώσω πάνω σε αυτό, θα αποτελέσει και κομμάτι της συνεργασίας μας τα επόμενα χρόνια, παράλληλα με την κατασκευή. Οι συμφωνίες που έχουν γίνει με τις ανάδοχες εταιρείες για την προμήθεια του ιατρικού εξοπλισμού προβλέπουν προφανώς και εκπαίδευση στο προσωπικό, στους μελλοντικούς χρήστες
και αυτό είναι κάτι που θα δουλέψουμε. Ο κύριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στη στελέχωση υπό την ευθύνη του ελληνικού δημοσίου, έχει κυρωθεί με νόμο και προβλέπεται μια σταδιακή στελέχωση, ένα σταδιακό πλάνο στελέχωσης του νέου νοσοκομείου και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι θα συνεργαζόμαστε στενά και στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Δώσαμε τον ιατρικό εξοπλισμό σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε επίσης στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, για την πρόληψη των ενδοσιακομαϊκών λοιμώξεων, για το τραύμα, για την εντατική θεραπεία. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και σε μια συνεργασία που είχαμε συζητήσει με το προσωπικό του νοσοκομείου στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Μια προσθήκη που έγινε στις υποδομές και στο κλινικό συνδυασμό του νοσοκομείου αφορά συγκεκριμένα στην ψυχική υγεία και εδώ μέσω άλλων πρωτοβουλειών σε εξέλιξη πανελλαδικά για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων αλλά και ενηλίκων ελπίζουμε να μπορέσουμε να χτίσουμε γέφυρες έτσι ώστε να έρθουν και να είναι όσο το δυνατόν πιο ωφέλιμες και για τη λειτουργία του νέου νοσοκομείου. Ευχαριστούμε πολύ, Ελίζα. Κρατάμε τις ερωτήσεις. Δώστε μας λίγο χρόνο πριν σας δώσουμε το λόγο, για να δώσουμε πρώτα το λόγο στον πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο οποίος θα απευθύνει ένα χαιρετισμό και επανερχόμαστε στις τρεις ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε και σας ευχαριστούμε για αυτές. Κύριε Δρακόπουλε, καλώς ήρθατε στη συνάντησή μας. Ναι, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Με συγχωρείτε, συνήθως το κάνω στην αρχή αυτή την εισαγωγή, αλλά βλέπω να είμαι στο σχολείο για τα παιδιά μου και δεν μπόρεσα. Ευχαριστούμε όλους που ήρθατε. Ήθελα να πω μερικά πράγματα και για το Ίδρυμα και την Πρωτοβουλία για την Υγεία και για τα νοσοκομεία, αλλά και επίσης να πω και ευχαριστώ στο πάνελ, το οποίο έχει κάνει διαδρομή την Ελλάδα αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα. Και πάλι, ευχαριστούμε όλους ήρθατε. Να πω μερικά πράγματα για το Ίδρυμα. Περισσότεροι μπορεί να τα αναγνωρίζετε, αλλά υπάρχουν και πολλοί που δεν γνωρίζουν. Είμαστε λοιπόν 28 χρόνια με δράση στη φιλανθρωπία σε πάνω από 130 χώρες ανά τον κόσμο, έχοντας προσφέρει 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία πάνω από τα 2 είναι για τη χώρα μας στην Ελλάδα, για ευνόητους λόγους. Και συναισθηματικούς και πρακτικούς και λόγω ότι η χώρα μας έχει περάσει μεγάλη κρίση κρίσης τα τελευταία 15 χρόνια και έχουμε προσπαθήσει να βρεθούμε δίπλα στην κοινωνία με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Και συνεχίζουμε. Όσον αφορά τη διαδικασία αυτή την οποία νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σπουδαία όσον αφορά όχι μόνο το θέμα διαφάνειας, αλλά και θέμα να μοιραζόμαστε και μαζί σας, όλα όσα ξέρουμε. Το έργο αυτό είναι δικό μας τώρα, αλλά το φτιάχνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να το παραδώσουμε όχι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, το παραδίνουμε στην κοινωνία. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι είναι μεγάλο πιστεύω μας ότι και εμείς, σαν Ίδρυμα, και κάθε κυβέρνηση, είμαστε απλά θεματοφύλακες από του έργου, από το νοσοκομείο, όπως ήμασταν και με το Κέντρο Πολιτισμού, το οποίο το αρχίσαμε το 2007, κράτησε περίπου 10 χρόνια μέχρι την κρινική παράδοση και περάσαμε και συνεργαστήκαμε με 7 ή 8 κυβερνήσεις. Το καλό είναι πάλι ότι πιστεύω ότι στη σημερινή ζωή, που τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα για όλους και σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, μόνο με συνεργασίες μπορούν να βγουν τέτοια έργα. Και πρέπει να πω ότι και στην Ελλάδα το Public-Private Partnership αυτό έχει δουλέψει πάρα πολύ όσον αφορά το ίδρυμά μας και τη συνεργασία με τις οποίες είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι λοιπόν από το μοντέλο προσπαθούμε να βαφτίξουμε και με τα νοσοκομεία. Όπως είναι φυσικό, τίποτε δεν είναι τέλειο, τίποτε δεν είναι ομαλό πλήρως. Είχαμε ένα λόξικα που λέω εγώ, την Άνοιξη, όταν έγινε το tender για να αποφασίσουμε ποιος κατασκευαστής θα αναλάβει το έργο. Ήταν λιγάκι έκπληξη για εμάς οι τιμές που πήραμε. Δεν ακυρώσαμε το έργο ποτέ, ακυρώσαμε τη διαδικασία αυτή.
Το λέω αυτό γιατί υπήρχαν και πολλά νέα τότε ακυρώνουμε το project και θα πούν δεν υπήρξε ποτέ τέτοιου είδους περίπτωση. Απλώς απ' την άλλη δεν υπάρχει και περίπτωση να πετάμε χρήματα στον δρόμο. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Και νομίζω ότι αποδειχθήκαμε σωστοί ό,τι αφορά ότι στο τέλος της ημέρας και θα αναφερθώ λίγο παραπάνω η διαφορά στην τιμή ήταν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Και το λέω αυτό γιατί τα λεφτά αυτά δεν θα μπουν πάλι στη τσέπη μας. Είναι λεφτά τα οποία θα γυρίσουν σε κοινωνία. Είτε στην Ελλάδα είτε παγκοσμίως. Είναι η ώρα λοιπόν πρέπει να πω πολλά ευχαριστώ γιατί και πάλι έργα τέτοια δεν γίνονται εύκολα, μπορεί να ακούγονται κανένα φορά εύκολα. Βέβαια και είναι θέμα χρημάτων, αλλά πάνω απ' όλα είναι θέμα σωστές συνεργασίες, σωστές διαδικασίες και ούτω καθεξής. Ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ πρώτα τον Ρέντζο Πιάνο, τον αρχιτέκτο, είναι ο ίδιος αρχιτέκτονας ο οποίος δημιούργησε το Κέντρο Πολιτισμού, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φίλος και του Ιδρύματος και δικός μου προσωπικός και της Ελλάδος. Ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται τον άνθρωπο, σέβεται το περιβάλλον και πάνω απ' όλα και για μένα ο μόνος αρχιτέκτονος που έχω γνωρίσει σε τέτοιο επίπεδο, το μόνο που τον ενδιαφέρει, δεν τον ενδιαφέρει η ιστεροφημία του ή το έργο το ίδιο για το πώς θα βγει, αλλά πώς θα χρησιμοποιηθεί από τον τελικό αποδέκτη του έργου. Σε αυτή την περίπτωση, όπως αναφορά τα νοσοκομεία, έχει να κάνει με τον κάθε ασθενή, με τον κάθε εργαζόμενο, γιατρό, νοσηλευτή ή γενικά με την κοινότητα. Και πιστεύω ότι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο συνεργάτη από τον Ρέντζο και το γραφείο του. Και ευχαριστώ και τον ίδιο και τον Μαρκ Κακάρο και τον Όλαφ Ντενόγερ, ο οποίος έχει αναλάβει το project στην περιοχή σας. Επίσης, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Άβακα και να πω, όπως έλεγα πριν για τους διάφορους κατασκευαστές, πιστεύω ότι ήταν η μόνη εταιρεία η οποία για μένα κατάλαβε το όραμα, μοιράστηκε το όραμα, μας άφησε και εμάς να το μοιράσουμε και μαζί τους, ένα όραμα το οποίο δεν είναι ένα έργο όπως όλα τα άλλα, το οποίο είναι πόσα λεφτά θα βγάλουμε. Είναι τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας, ώστε να μπορέσει να βγει ένα τέτοιο έργο με σωστές τιμές και με κάθε δυνατό ποιότητα. Λοιπόν, τους ευχαριστούμε, τον κύριο Κωνσταντίνο και Αντώνη Διάλη και τον κύριο Χρήστο Ιωάννου και όλη την ομάδα. Και πάλι, είναι αυτό το αίσθημα συνεργασίας, χωρίς ατζέντες, και μαζί δουλεύουμε για ένα έργο το οποίο τελικά δίνεται στην ελληνική κοινωνία και για το οποίο όλοι μπορεί να είμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος αυτού του έργου. Ευχαριστώ και στο project manager, Hill International, και τον κύριο Ραουβγκάλη, ο οποίος μπήκε σε μια περίοδο που ήταν δύσκολα τα πράγματα και βοήθησε πάρα πολύ, μαζί και με τον Peter Price. Επίσης, ευχαριστούμε τον Θάνο Μπαλιάν, τον Δημήτρη Παπαγιωάννου και την Ελπίδα Ευαγγελοπούλου από την Μπαλιάν Τεχνική, οι οποίοι συνεργάζονται στο έργο αυτό και με τον Ρέντζο Πιάνο, και ένα έργο το οποίο είναι αρκετά πολύπλοκο, διότι μιλάμε για ένα υπάρχον νοσοκομείο και πώς θα γίνει όλη η διαδικασία και όσον αφορά την κατασκευή και την δημιουργία του καινούριου, χωρίς να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι όσο δυνατόν μπορούμε. Αφήνω τελευταίο το Υπουργείο Υγείας. Ευχαριστήσω και τους τοπικούς φορείς και ειδικά την Εύη Παπαγεωργίου, διοικήτρια υφιστάμενου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης και τον κύριο Αντώνη Καράβελα, προστάμενο τεχνικής υπηρεσίας του υφιστάμενου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης και όλη η κοινωνία τη Σπάρτη και τη περιοχή που μα έχει δεχθεί με ανοιχτέ αγκάλε και αναγνωρίζοντα ότι και εμεί προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να γίνει όσο δυνατόν πιο γρήγορα και όσο καλύτερη ποιότητα μπορούμε για αυτό το νοσοκομείο. Όσον αφορά τώρα την πρωτοβουλία για την υγεία,
είναι ένα έργο το οποίο έχει σημασία, νομίζω, να μην ξεχνάμε ποτέ από πού προερχόμαστε, είτε αφορά τη δικιά μας ζωή, είτε αφορά έργα. Το έργο λοιπόν αυτό ξεκίνησε πριν από περίπου 6 χρόνια με την ιδέα που είχαμε να κάνουμε κάτι, έχοντας τελειώσει και έχοντας παραδώσει την κοινωνία το κέντρο πολιτισμού, που είναι στον χώρο του πολιτισμού. Θέλαμε να ασχοληθούμε ακόμα πιο βαθιά. Είναι με δύο έργα. Το ένα είναι υγεία, το άλλο είναι εκπαίδευση. Είναι δύο πράγματα τα οποία πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία αγαθά για όλο τον κόσμο και πρέπει να υπάρχει και πρόσβαση και ποιότητα για όλους. Οπότε στην υγεία που έχουμε κάνει και από παλιά πολλά έργα, αλλά είπαμε να ασχοληθούμε με πιο μεγάλο φόκους. Αρχίσαμε λοιπόν με την ιδέα της νοσηλευτικής, του κτηρίου της νοσηλευτικής στον Ευαγγελισμό, το οποίο για διάφορους λόγους, μερικούς ελληνικούς, μερικούς όχι, δεν έγινε, αλλά αυτό ήταν η αφετηρία. Κάναμε μια συνάντηση τότε το 2017 στο γραφείο μας στην Αθήνα με την τότε κυβέρνηση και με τους τότε υπουργούς υγείας, τον κύριο Ανδρέα Ξαφνάκη και τον κύριο Παύλο Πολάκη. Και πάντα τον ευχαριστώ τον κύριο Παύλο Πολάκη, διότι συνέσφερε πάρα πολύ στο σχεδιασμό της ιδέας για τα νοσοκομεία, που πρέπει να γίνουν, και μαζί με αυτόν συμφωνήσαμε την ημέρα εκείνη, αυτό το οποίο έγινε πλέον η καρδιά αυτής της διεθνής πρωτοβουλίας. Όπως είπα και πριν, μιλάμε για μια πρωτοβουλία που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο. Τα 2/3 περίπου είναι στην Ελλάδα. Από τα 2/3 αυτά, το κυρίως έργο είναι τα 3 νοσοκομεία. Και συγχρόνως, επειδή δεν είναι η ζωή μόνο τα κτίρια και τα νοσοκομεία, είναι και είναι βασικά το έμψυχο υλικό, οι άνθρωποι που εργάζονται στα νοσοκομεία και στον χώρο της υγείας. Γι' αυτό έχουμε περιλάβει πάρα πολλά έργα που έχουν να κάνουν με πολύ βασικό training, ειδικά και στο τραύμα και στις λοιμώξεις, και στην νοσηλευτική, προσπαθώντας να προσφέρουμε όλα τα δυνατά εργαλεία ώστε να μπορέσει το έμψυχο υλικό, που είναι και η ψυχή των νοσοκομείων, είτε είναι οι γιατροί, είτε είναι οι νοσοκόμοι κλπ, για να μπορέσουν να εμψυχώσουν νοσοκομεία αυτά και να κάνουν το καλύτερο δυνατόν το οποίο μπορούν, μέσα πάντα στο εσύ. Διότι πιστεύω και πάλι ότι προερχόμαστε και εγώ προσωπικά και η οικογένειά μας πιστεύουμε σε ελεύθερες αγορές, αλλά πιστεύουμε και να υπάρχει και η σωστή διαχείριση αναγκαίων αγαθών προς την κοινωνία, και η υγεία και η εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται με το σωστό τρόπο. Και κατά τη γνώμη μου, δυναμώνοντας το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να γίνει μια σωστή δουλειά και σωστή βάση για όλους. Αφήνω τελευταίο τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέος, ο οποίος θα έχει βαρεθεί να μ' ακούει, δεν πειράζει, το αξίζει. Είναι άνθρωπος μοναδικός, έχω γνωρίσει αρκετούς στην πολιτική. Είναι ίσως ο μόνος άνθρωπος που έχω γνωρίσει που τα δίνει όλα για να προσφέρει στο δημόσιο, για να προσφέρει εκεί που πρέπει. Δεν είναι στην καρέκλα για την καρέκλα, είναι στην καρέκλα μέσω της οποίας προσπαθεί με ό,τι μπορεί και όσες δυνάμεις έχει να βοηθήσει το έργο, να βοηθήσει τη συνεργασία, που και αυτό από μόνο του είναι πολύ δύσκολο, διότι δεν είμαστε και άνθρωποι γενικά, ο κόσμος σήμερα που οι συνεργασίες δεν είναι εύκολες. Λοιπόν, έχει γίνει μια τρομερή συνεργασία. Ευχαριστούμε και την κυρία Τζαβάρα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, που έχει συντονίσει με εξαιρετικό τρόπο, και είμαστε και την ευχαριστούμε, και όλους όσους έχουν βοηθήσει, αλλά ειδικά τον κύριο Θεμιστοκλέος, ο οποίος είναι, τι να πω, δεν έχω λόγια, αλλά τον ευχαριστώ και τον ευχαριστούμε, και όχι μόνο σαν ίδρυμα, ούτε σαν Ανδρέα Τρακόπουλος, τον ευχαριστώ σαν Έλληνας πολίτης, και μακάρι να τον βλέπουν και άλλοι ως παράδειγμα ανθρώπου στην πολιτική. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο και συγγνώμη που άργησα. Θα συνεχίσετε και με τις ερωτήσεις, αλλά πιστεύω ότι και πάλι είναι ένα έργο για το οποίο όλοι είμαστε περήφανοι, είμαστε μέλος αυτής της ομάδος,
από το ιδιωτικό τομέα, το δημόσιο τομέα, αναγνωρίζοντας όλοι και πάλι ότι είμαστε θεματοφύλακες μέχρι να γίνει αυτό το έργο και τελικά τελικός αποδέκτης είναι ο κάθε Έλληνας πολίτης και όχι μόνο. Με αγάπη από όλους μας, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δρακόπουλε. Μία ερώτηση ο κύριος, μετά ο κύριος πίσω και μετά ο κύριος πίσω από τον κύριο στη μέση. Είμαι ο Γιώργος Ολιμπέρης, δικηγόρος Σπάρτης και θέλω να σας ευχαριστήσω για μία άλλη φορά για τη μεγάλη αυτή προσπάθεια που κάνετε για το θέμα της υγείας. Βεβαίως θα θέλαμε να σας βλέπουμε περισσότερες φορές στη Σπάρτη και στον Πάρδωνα και να συμβάλλετε ακόμη περισσότερο και την μπορείτε, τόσο στην υγεία που είναι το βασικό, όσο στην παιδεία και τον πολιτισμό. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω και είναι η αγωνία που έχουμε εμείς οι πολίτες αυτής της πόλης και του νομού, είναι ότι μεταξύ των δύο φάσεων, όταν αρχίσει η δεύτερη φάση, τι θα γίνεται με τη λειτουργία του νοσοκομείου, πώς θα λειτουργεί τότε το νοσοκομείο. Η ολοκλήρωσή του, γιατί φανταζόμαστε, θα δουλεύουν τα πάντα. Αλλά όταν αρχίσει η δεύτερη φάση, τι θα γίνεται. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, κύριε Υπουργέ, ότι σήμερα στο νοσοκομείο υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε καρδιολόγους, παιδιάτρους, τέτοια, για να βγαίνουν και εφημερίες και τα λοιπά. Και θα θέλαμε την προσοχή σας και το ενδιαφέρον. Ξέρω ότι αγαπάτε το νομό μας και έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές και θέλω να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που κάνετε. Και αυτό είναι, νομίζω, άγχος μας, γιατί τι γίνεται. Στην πόλη μας τόσο οι κάτοικοι, όσο και οι επισκέπτες, αλλά είναι και πολλοί Σπαρτιάτες που μένουν στην Αθήνα και ο λόγος που δεν κατεβαίνουν στη Σπάρτη πλέον όσοι είναι κάποιες ηλικίες, είναι η παροχή υγείας. Είμαι στην Αθήνα, λέει, θα είναι κάποια νοσοκομεία, θα μας βοηθήσει. Μέχρι να ολοκληρωθεί το νοσοκομείο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι και θέλω τη συμπαράστασή σας για το νομό μας. Ευχαριστούμε πολύ. Σίλβε, θα ήθελες να μας πει δύο λόγια για τη φάση Α και τη φάση Β και μετά περνάμε στο ζήτημα της Αλλάχος. Ωραία, μετά την ολοκλήρωση του κτηρίου του νέου νοσοκομείου, λοιπόν, θα ξεκινήσει η διαδικασία έθευσης, ελέγχου, δοκιμών, έτσι ώστε να φτάσει το καινούριο νοσοκομείο να είναι έτοιμο με το που μπαίνει μέσα το προσωπικό να λειτουργήσει και το προσωπικό αυτό να είναι έτοιμο και εκπαιδευμένο να λειτουργήσει στο νέο νοσοκομείο. Επομένως, από εκεί και μετά αρχίζει η λειτουργία του νέου νοσοκομείου, μέχρι εκείνη τη μέρα θα υπάρχει για εσάς το παλιό. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινάει η λειτουργία του νέου νοσοκομείου και η κατεδάφιση του παλαιού. Δεν θα μείνει η Σπάρτη χωρίς νοσοκομείο ούτε μία μέρα. Μάλιστα. Να πω να ευχαριστώ προσωπικά στον κύριο Δρακόπουλο και να αφαιρθώ και στην κυρία Τζαβάρα που αναφέρει ο κύριος Δρακόπουλος. Η κυρία Τζαβάρα συντονίζει και τα τρία νοσοκομεία και είναι από την περιοχή σας, είναι νύφη μάλλον, είναι γυναίκα Σπαρτιάτη, η οποία χάρη στην εξαιρετική δουλειά τοπικά εδώ είναι ο κύριος Καρβέλης, είναι η κυρία Παπαγεωργίου, αλλά η κυρία Τζαβάρα είναι από την πρώτη στιγμή τα τελευταία τέσσερα χρόνια και συντονίζει όλες τις προσπάθειες πάρα πολύ αθόρυβα και μετακινεί βράχους του ελληνικού δημοσίου πραγματικά και γι' αυτό είναι αυτή η εξαιρετική συνεργασία με το Ίδρυμα. Όσον αφορά τη στελέχωση, έχετε δίκιο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα, ειδικά σε περιοχές της περιφέρειας, με συγκεκριμένες ειδικότητες και θέσεις, οι οποίες ενώ προκυρήσονται καταλήγουν να είναι άγονες. Θα υπάρξει το επόμενο χρονικό διάστημα ένα πακέτο μέτρων κινήτρων, αν θέλετε, για τις συγκεκριμένες αυτές θέσεις και με οικονομική απολαβή, θα συνδέεται με αυτό, έτσι ώστε να μειώσουμε την πιθανότητα οι θέσεις αυτές να είναι άγονες και να καλυφθούν. Όπως εγώ τουλάχιστον θα μιλήσω λίγο ως γιατρός, θεωρώ σίγουρο ότι το νέο νοσοκομείο αυτό θα αποτελέσει από και αυτό ένα δικό του κίνητρο σε κάποιον γιατρό για να το στελεχώσει. Γνωρίζουμε, αν σκεφτεί κανείς ως υγειονομικός, ως γιατρός, ως νοσηλευτής, ως εργαζόμενος στο νοσοκομείο, τεχνολόγος,
θα ήθελες να δουλεύεις σε ένα τέτοιο νοσοκομείο που θα έχεις όλες τις δυνατότητες που θα χρειάζεται ένας γιατρός, ένας υγειονομικός για να κάνει τη δική του καριέρα και να κάνει τη δική του προσπάθεια. Και με τη σειρά μου, επειδή μας προσκαλέσατε στο Πάρνονα, να σας πούμε ότι ερχόμαστε πολύ συχνά στο Πάρνονα. Είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας συνεργάτες από τη Βαμβακού, οι οποίοι κάνουν τρομερή δουλειά εκεί πέρα στο χωριό, με το χωριό. Πηγαίνουμε συχνά και να σας προσκαλέσουμε εμείς στο Πάρνονα, στη Βαμβακού, να δείτε τι ωραία πράγματα γίνονται εκεί πέρα. Είναι πανέμορφα και θα σας δούμε εκεί πέρα. Με πιάσατε, τα ξέρετε. Να είστε καλά. Ο κύριος. Ναι, να σας καλησπέρισω και εγώ. Λέγομαι Κουρκούλης Πολυζώμης, είμαι πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου στη Σπάρτη. Σαν μηχανική είναι πρόκληση να δουλέψει κάποιος ένα τέτοιο έργο, γιατί έχει καινοτομίες κατασκευαστικές πάρα πολλές. Και θέλω να επανέλθω στην κουβέντα που κάνατε πριν με το lead πλάτη μου, γιατί σαν lead αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι πολύ λίγα κτίρια. Νομίζω, είναι σίγουρο ότι νοσοκομείο δεν θα υπάρχει, δεν ξέρω, στην Ελλάδα σίγουρα δεν υπάρχει, και σίγουρα μήπως δεν υπάρχει και στην Ευρώπη σε κατηγορία lead. Και σίγουρα σε lead πλάτη μου είναι και πολλές λίγες οι πιστοποιήσεις lead platinum σε όλη την Ευρώπη για όλα τα κτίρια. Επειδή το lead platinum είναι πολύ δεσμευτικό, όχι μόνο στον τρόπο κατασκευής που θα έχει, που σίγουρα θα υλοποιηθεί, αλλά έχει και στον τρόπο λειτουργίας, και για να πετύχεις κάπως το lead platinum θα πρέπει να περάσουν και κάποια χρόνια, άρα είναι δεσμευτικό και στον τρόπο λειτουργίας και στον τρόπο που θα, και στις καινοτομίες που έχει μέσα ένα νοσοκομείο, που σίγουρα ένα νοσοκομείο ελληνικό αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πετύχει όχι lead platform, ούτε lead κατάταξη αρχική. Τι καινοτομίες είναι αυτές που θα φέρει το νοσοκομείο στη λειτουργία του και θα βοηθήσει ώστε να φτάσει στην κατηγορία αυτή? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Στο Ίδρυμα έχουμε εμπειρία με το επιστοποίηση lead σε επίπεδο πλατινένιο, κυρίως μέσω του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ήταν το πρώτο έργο στην Ελλάδα που πήρε αυτή την επιστοποίηση. Υπάρχει εκεί πέρα υπήρχε ένα πολύ πιο μικρό κτίριο κάποια στιγμή που προσπάθησε να το πάρει και το πήρε, αλλά ένα έργο που ήταν πραγματικά μεγάλο με αυτό το επίπεδο πολυπλοκότητας όπως είχε το Κέντρο Πολιτισμού, δεν υπήρχε άλλο στη χώρα τότε. Ενδεχομένως να μην υπάρχει ούτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ειδικά με την επιστοποίηση lead platinum. Εκείνη η διαδικασία ήταν, πρέπει να σας πω, αρκετά επίπονη για τους ανθρώπους που υλοποιούσαν το έργο, αλλά ήταν και πάρα πολύ χρήσιμη. Γιατί εκτός από την περιβαλλοντική επιστοποίηση, η διαδικασία υλοποίησης του έργου μέσω lead είναι μια διαδικασία ελαχιστοποίησης αποβλήτων κατασκευαστικών. Είναι το πρώτο checkpoint που έχεις για το ποιοτικό έλεγχο που κάνεις στην πορεία του έργου. Οπότε μετά από ένα σημείο και μετά έγινε κτήμα των ανθρώπων που υλοποιούσαν το έργο. Οπότε η εμπειρία υπήρχε εκεί πέρα και στόχος των νοσοκομείων, όπως είπε και ο κύριος Θεμιστοκλέους και ο πρόεδρος μας, δεν είναι απλά να γίνει ένα νοσοκομείο. Αυτά τα νοσοκομεία είναι παράδειγμα. Θέλουμε να πιστεύουμε προς μίμηση μελλοντικών κατασκευών και τρόπου περίθαλψης στον τομέα της υγείας. Σχεδιαστικά, ο αρχιτέκτονας του έργου ανέφερε κάποια στοιχεία του έργου τα οποία βοηθούν στην επίτευξη της πιστοποίησης πλάτινου. Τα φωτοβολταϊκά είναι ένα τέτοιο στοιχείο, η χρήση ξύλου είναι άλλο ένα τέτοιο στοιχείο, η φύτευση δέντρων είναι ένα άλλο στοιχείο, τα οποία έχουν και αυτή τη σημασία πέρα από την αρχιτεκτονική, από τη σημασία της αρχιτεκτονικής τους διάστασης. Καθώς μπαίνουμε στη διαδικασία της υλοποίησης, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, όπως έχω από την ερώτησή σας, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η κατασκευή είναι σημαντικός. Αυτά θα αποτυπωθούν λεπτομερώς στα method statements της κατασκευάστρια εταιρείας κατά τη διάρκεια κατασκευής. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να σας πούμε ότι κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης, της τμηματικής κατεδάφισης ενός μέρους του νοσοκομείου, στην οποία σας αναφέρθηκε ο κ. Μπαλιάν, γίνεται διαχωρισμός υλικών. Το σίδερο δίνεται για ανακύκλωση,
Είδατε το κανονάκι που πετά νερό για να μην σηκώνεται σκόνη. Αυτό είναι και αυτό ένα κομμάτι της διαδικασίας της κατασκευής του νοσοκομείου, το οποίο εντάσσεται και μας δίνει ή μας παίρνει υπό τους πιστοποίησης lead. Οπότε ολοκληρώνεται η κατασκευή του νοσοκομείου, αυτά θα αποτυπωθούν στα method statements και η κατασκευάστρια εταιρεία, όπως και εμείς σαν φορές υλοποίησης, έχουμε εμπειρία για το πώς θα τρέχουν τέτοια project. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι στο κέντρο πολιτισμού οποιοδήποτε βαρύ φορτίο έφευγε από το έργο με φορτηγό, το φορτηγό πλενότανε, έτσι ώστε να μην υπάρχει μεταφορά δρανών υλικό μέσω των τροχών του φορτηγού από το εργοτάξιο έξω. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου υπάρχουν συγκεκριμένες παραδοχές. Αυτές η υλοποίηση αυτών θα γίνει σε συνεργασία με το νοσοκομείο. Ναι, είναι καινούργιες. Δεν είναι μόνο καινούργιες για το νοσοκομείο, είναι καινούργιες για όλους τους οργανισμούς που θα τις υλοποιήσουν. Άμεσα το νοσοκομείο και η ελληνική πολιτεία. Η ελληνική πολιτεία το έχει ενστερνιστεί, όπως και το νοσοκομείο, γιατί όλα τα πλάνα αυτά έχουν τσεκαριστεί, έχουν συμφωνηθεί και σε κάποιο βαθμό έχουν αλλάξει και με τη συνεισφορά του νοσοκομείου και της ελληνικής πολιτείας. Αλλά η απτή αποτύπωση της καλής λειτουργίας σε Lead Platinum σημαίνει μειωμένο κόστος λειτουργίας, το οποίο είναι μια σημαντική παράμετρος της λειτουργίας των νοσοκομείων. Και τα νοσοκομεία αυτά δεν φτιάχνονται για να είναι ακριβά στη λειτουργία τους. Φτιάχνονται ενδεχομένως να είναι ακριβά αναφορικά. Και συγγνώμη κύριε Θεμιστοκλήρου, σαν να μιλάω για λογαριασμό σας εδώ, ενδεχομένως να είναι ακριβά αναφορικά με τη στελέχωση που θα πρέπει να έχουν και θα είναι λίγο διαφορετική από τη στελέχωση που ενδεχομένως εμείς στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει σε νοσοκομεία. Αλλά δεν έχουν σχεδιαστεί για να τρέχουν σαν ακριβά νοσοκομεία στο νερό ρεύμα που λέμε στην καθομιλουμένη. Οι απτές εκφάνσεις αυτού του τρόπου λειτουργίας προβλέπονται στη διαδικασία πιστοποίησης lead και θα δουλευτούν σε συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Και ο κ. Παπούγιας αναφέρθηκε στις δύο κρίσιμες φάσεις, τη φάση της κατασκευής και της μελλοντικής λειτουργίας, αλλά η διαδικασία βαθμολόγησης και πιστοποίησης lead έχει ήδη ξεκινήσει από τη φάση του σχεδιασμού των νοσοκομείων. Και εδώ ήδη έχουν τεθεί κάποιες γερές βάσεις και θεμέλια με τους πόντους που έχουν εξασφαλιστεί μέχρι στιγμής μέσω της σχεδιαστικής φάσης, για να μας κάνει και πιο αισιόδοξο να πετύχουμε το πλάτινο επίπεδο στο τέλος του έργου. Αναφέρθηκε επίσης ο κ. Παπούγιας μια καινοτομία, ένα πόντο που έλαβε το project για το λόγο που είμαστε εδώ σήμερα. Η διαδικασία αυτή, του ανοιχτού διαλόγου, της συμμετοχής των τελικών χρηστών σε κάθε βήμα σχεδιασμού, είναι κάτι που αναγνωρίστηκε από τον φορέα πιστοποίησης. Και τα τρία έργα είναι τα πρώτα έργα διεθνώς, όπως γνωρίζουμε, που έχουν λάβει το πόντο του community engagement. Οπότε ήδη έχουν τεθεί κάποιες βάσεις και πιστεύουμε ότι με αυτό που είπε ο κ. Παπούγιας θα πάμε ακόμα παραπέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σίγουρα δεν υπάρχει άλλο νοσοκομείο στην Ελλάδα Lead Platinum. Κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει παγκοσμίως αυτή τη στιγμή νοσοκομείο Lead Platinum και ενδεχομένως να είμαστε και τα πρώτα νοσοκομεία παγκοσμίως που θα πάρουν την πιστοποίηση Lead Platinum σε 3 χρόνια από τώρα με την ολοκλήρωση της κατασκευής τους. Υπάρχουν κάποια νοσοκομεία in the pipeline που είναι εξελίξει παγκοσμίως τα οποία στοχεύουν σε Lead Platinum. Εμείς είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και από σχεδιαστική και στη σχεδιαστική φάση του έργου για να το επιτύχουμε και ίσως είναι θέμα χρόνου για το ποιος θα το έχει πρώτος. Οπότε μια έξτρα πίεση να είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα για να επιτύχουμε και αυτή την παγκόσμια καινοτομία. Το ερώτημα σας ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και θα το σημειώσουμε έτσι ώστε στην επόμενη ενημέρωση που θα σας κάνουμε να έχουμε μια αναλυτική παρουσίαση της καρτέλας lead των διαφορετικών πόντων για να τα περάσουμε μαζί και να δούμε πώς επιτυχάνονται ή όχι, ευελπιστούμε ότι θα τα επιτύχουμε στη διαδικασία κατασκευής. Οπότε το σημειώνουμε να υπάρχει μια πιο αναλυτική παρουσίαση στην επόμενη μας συζήτηση, ακούγοντάς σας με αναλυτικά όλους τους πόντους και τις προεκτάσεις της πιστοποίησης. Ο κύριος από πίσω σας. Λέγομαι Γρηγόρης Δούκας και είμαι μηχανικός ή ταμή. Η επιβλέπουσα εταιρεία της κατασκευής, ποια θα είναι? Όχι κατασκευάστρια εταιρεία, επιβλέπουσα εταιρεία. Η εταιρεία Hill International θα έχει την διαχείριση, το project management του έργου για λογαριασμό του εργοδότη, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία.
και η τεχνική επίβλεψη θα ασκείται από την ομάδα μελέτης του έργου. Ο μελετητής δεν ασκεί ποτέ και την επίβλεψη. Βεβαίως. Το μικρόφωνο παρακαλώ. Ο μελετητής ποτέ δεν ασκεί και την επίβλεψη. Και όμως έτσι είναι. Και να σημειώσουμε και κάτι άλλο εδώ πέρα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Σε μηνιαία βάση υπάρχουν συναντήσεις με την ελληνική πολιτεία. Οι συναντήσεις με την ελληνική πολιτεία, οι οποίες γίνονταν σε μηνιαία βάση και είναι θεσμοθετημένες, αφορούσαν όλη τη διαδικασία συνεργασίας που σας αναφέραμε. Υπήρξε έλεγχος του ιατρικού εξοπλισμού από το ιατρικό προσωπικό. Υπήρξε έλεγχος στο κατόψιμο του νοσοκομείου. Υπήρξε έλεγχος και έγκριση του κλινικού προγράμματος από το Υπουργείο Υγείας και την ελληνική πολιτεία. Ένα έργο όπως το νοσοκομείο για να παραδοθεί πρέπει να έχει συγκεκριμένες επιστοποιήσεις. Αυτές οι επιστοποιήσεις δεν θα δοθούν από την μελετητική εταιρεία. Η μελετητική εταιρεία είναι αυτή η οποία θα διασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής θα παραδίνει το έργο κατασκευαστικά με βάση τις ποιοτικές παραδοχές που έχουν συμφωνηθεί με όλους τους προηγούμενους συμμετέχοντες που σας προανέφερα και την πιστοποίηση θα τη δίνουν οι αρμόδιοι φορείς μέσω μιας εργασίας η οποία θα αποτυπώνεται θεσμικά σε αυτές τις μηνιαίες συναντήσεις οι οποίες φυσικά θα συνεχιστούν όπως γίνονται αλλά θα έχουν και μια έκφανση πολύ πιο ειδική. Μου στο κομμάτι που σας είπα. Ο κύριος. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ρωινός Σωτηρής. Εκπροσωπώ τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λακωνίας. Όπως και στις προηγούμενες ενημερωτικές συναντήσεις, τρεις αν θυμάμαι καλά, εκφράσαμε το Επιμελητήριο Λακωνίας την ευγνωμοσύνη μας για το έργο αυτό που πέραν των άλλων που θα συμβάλλει στην υγεία των κατοίκων εδώ της περιοχής, θα ενισχύσει και τη φήμη του τουριστικού προορισμού που έχει η Λακωνία. Και είναι ευνόητο για ποιο λόγο αυτό μια τόσο σημαντική από τις καλύτερες μονάδες νοσηλευτικές της νοσοκομεία της χώρας και της Ευρώπης θα μπορούσαμε να πούμε, το πόσο στους διοικητικούς επισκέπτες της Λακωνίας θα ενισχύσει η λειτουργία και η κατασκευή του νοσοκομείου και η λειτουργία του. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση, μάλλον θα απευθυνθώ στον κύριο Υφυπουργό που αναφέρθηκε στο θέμα, για τα έργα υποδομής τα οποία έχει αναλάβει το Δημόσιο. Μέχρι σήμερα, κύριε Υφυπουργέ, μέχρι τις προηγούμενες συναντήσεις, είχαμε την αίσθηση ότι στα οδικά έργα προβλεπόταν η ενέργεια δύο δρόμων. Γιατί το νοσοκομείο μπορεί να είναι κοντά σε ευθεία γραμμή Σπάρτη, δυστυχώς όμως για διάφορους λόγους είναι η αρχαία Σπάρτη στη μέση και δεν συνδέεται κατευθείαν με τη Σπάρτη. Και είχαμε την αίσθηση ότι θα γίνουν δύο δρόμοι. Σήμερα αφήστε την ορεινηθεί ότι αυτά τα 3 εκατομμύρια ευρώ θα πάνε μόνο στη διαπλάτηση του υφιστάμενου δρόμου. Αν είναι έτσι, ή δεν κατάλαβα εγώ σωστά, αυτό θα ήθελα να μας πείτε. Και επίσης έναν άλλο προβληματισμό, ερώτημα. Μιλήσατε για την ανακύκλωση στα σίδερα που υπάρχουν μέσα στον φέροντα οργανισμό. Ανακύκλωση στα υπόλοιπα υλικά, φυσικά στο σκυρόδερμα θα υπάρχει και αυτές λίγο περισσότερες πληροφορίες. Είμαστε περιβαλλοντολογικά ευαίσθητοι εδώ στο νομό Λακωνίας. Θα θέλαμε και να μας πείτε και το σκυρόδερμα και όλα αυτά που καταλήγουν. Ευχαριστώ πολύ. Να σας απαντήσω στο τελευταίο σκέλος καταρχάς. Γίνεται ανακύκλωση από τα προϊόντα κατεδάφισης σε 4 διαφορετικά ρεύματα και όλα κατευθύνονται προς αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης σύμφωνα με την νομοθεσία. Από την αρχή, η δέσμευση του ελληνικού δημοσίου είναι μόνο στη βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα να γίνει δεύτερος δρόμος προς το νοσοκομείο. Ευχαριστούμε. Άλλη ερώτηση. Να σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πολύ και τα ξαναλέμε το αργότερο σε 6 μήνες από τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.